Ο προβολέας ανοιχτός να ρίχνει πάντα φως, σε σένα ρίχνει φως. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι απόψε εδώ κοντά σας, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο. Χαίρομαι πολύ που η πρώτη μου βραδιά είναι εδώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά τη γέννηση της φορούλας σου. Ένα χρόνο και κάτι. Τρία καινούρια τραγούδια έχουμε live, αλλά ένα τελείως καινούριο που είναι το «Σου χρωστάω ένα κλάμα». Το οποίο ο φίλος μου ο Γιώργος το έβαλε και στην εκπομπή. Το πρόλαβε. Και θα το πούμε σήμερα live. Να δώσω τα φιλιά μου και στο Γιώργο και στη Φέη και σε όλα τα παιδιά. Και θα περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Φαντάζομαι ότι έχεις ωραιότερα πράγματα να ασχοληθείς όλο αυτό το διάστημα. Ναι, αλλά... έχω πολύ ωραία πράγματα, η αλήθεια, να ασχοληθώ. Αλλά και τη δουλειά μου την αγαπάω πάρα πολύ. Μου έλειψε το να τραγουδάω και να μοιράζομαι τις χαρές μου, που η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου είναι η γέννηση της κόρης μου, ενώ ο κόσμος μου όλος. Πώς θα πάτε στο σπίτι? Θα πάμε τέλεια. Κοιμάσαι καθόλου? Παράδοση, όχι. Αλλά με είχαν προειδοποιήσει όλες οι φίλες μου, μαμάδες, παύλα, τραγουδίστριες, ότι θα είσαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο και τη λέξη ύπνος διέγραψε έτσι από το λεξιλόγιο σου. Οπότε ήμουν προετοιμασμένη και επίσης μου είχαν πει ότι δεν θα σε νοιάζει καθόλου και είναι και αυτό μεγάλη αλήθεια. Δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι το τελευταίο πράγμα που με νοιάζει η κούραση. Περιμένουμε ένα καινούριο δίσκο, σε ένα μήνα, ενάμιση, θα δούμε πότε είναι έτοιμος, γιατί είμαστε στο στούντιο τώρα. Και περιμένουμε και πάρα πολύ ωραίες αξέχαστες βραδιές στο ΘΕΑ από τέλη Μαρτίου περίπου, παρέα με την Πάολα και παρέα μας θα είναι και ο Λούκας Γιώργας. Θα τα πούμε και από κοντά ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους. Για τα λιά σου μπορώ να χωρίσω.